Μπορεί η φοιτητική κοινότητα να ζητά την επέκταση τη σύντηση σε όλα τα μέλη τη, ωστόσο η παρούσα οικονομική συγκυρία καθέλω παρέφνοη μια τέτοια απόφαση. Μια λύση προ αυτή την κατεύθυνση είναι η κάρτα σύντηση, η οποία θα καταγράψει όσου έχουν πραγματικά αυτό το δικαίωμα. Τέθηκε ένα θέμα από του φοιτητέ στην Σύγκλιτο για διεύρυνση του δικαιώματο τη σύντηση σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα, σε όλο το σώμα των φοιτητών. Φυσικά αντιλαμβάνεται κανεί ότι αυτό είναι φοβερά δύσκολο να συμβεί με τι σημερινέ οικονομικέ συνθήκε. Παρ' όλα αυτά, μια καλύτερη καταμέτρηση των πραγματικά συντηζομένων στα εστιατόρια του Πανεπιστημίου θα βοηθούσε προς αυτή την κατεύθυνση. Και ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η κάρτα σύντησης. Επομένως, στο βαθμό που οι φοιτητές θέλουν να διασφαλίσουν αυτό το δικαίωμα, νομίζω ότι η κάρτα σύντησης είναι μονόδρομος. Οι συγκεκριμένες προτάσεις στο οποίο και το θέμα της σύντησης που έχουν θέσει οι ίδιοι φοιτητές, που εστιάζεται. Εστιάζεται στο καθολικό δικαίωμα σύντησης. Κάτι το οποίο ο νόμος σήμερα δεν το επιτρέπει σητίζονται οι φοιτητέ των οποίων το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 70.000 ευρώ, ένα ποσό αρκετά υψηλό θεωρούμε σήμερα για την ελληνική πραγματικότητα και ίσω από τα μεγαλύτερα σε όλη την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω και πάλι ότι η πραγματική καταμέτρηση των συντηρητικών θα βοηθήσει σε όποιε τέτοιε δραστηριότητε και πρωτοβουλίε. Αυτό, ωστόσο, που θα πρέπει να ξεκαθαριστεί, όπω τονίσει ο κύριο Τούραση, είναι το γεγονό πω η σύντηση πληρώνεται απευθεία από το Υπουργείο Παιδεία. Έτσι, κάθε περιορισμό των κονδυλίων αντανακλά και σε αυτό το κομμάτι. Η κάρτα σύντηση, λοιπόν, μπορεί να είναι ένα τρόπο να εξοικονομηθούν χρήματα σε όφελο των φοιτητών. Η σύντηση πληρώνεται απευθεία από το Υπουργείο Παιδεία η μοναδική παρέμβαση του Πανεπιστημίου είναι να δώσει τον κατάλογο ή τον αριθμό, αν θέλετε, των δικαιωμένων σύντηση. Από εκεί και πέρα, μετά το πέρα του διαγωνισμού, οι πληρωμέ γίνονται από το Υπουργείο Παιδεία. Στο βαθμό που ο προπολογισμό του Υπουργείου Παιδεία μειωθεί, αναπόφευκτο είναι ότι θα υπάρξουν προβλήματα και στη σύντηση. Οπότε κύριε Τουρασί, η κάρτα ΣΥΤΙΣ είναι κάτι που ε, συμφέρει τελικά για κάθε πανεπιστήμιο. Ε, συμφέρει διότι θεωρώ ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια πλέον με τι συνθήκε με τι οποίε λειτουργούμε να συζητήσουμε έχουμε του πάντε αδιακρίτω και του πάντε ενώ πρόσωπα εκτό τη ακαδημαϊκή κοινότητα. Όσον αφορά σχετικά με τι μεταγραφέ που βλέπουμε, ότι με τι καινούριε αποφάσει με μόρια θα γίνονται οι μεταγραφέ. Τι σημαίνει αυτό, ε, Πιο αυστηρά κριτήρια. Είναι λίγο πιο αυστηρά τα κριτήρια, αλλά θα σα προετοιμάσω ότι έρχονται ακόμη σημαντικότερε μεταβολέ στι μεταγραφέ, σύμφωνα με όσα μα είπε και η Υπουργό στην τελευταία Σύνοδο των Πριτάνων. Και από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξει αριθμητικό φίλτρο τουλάχιστον στι μετακινήσει προ τα κεντρικά πανεπιστήμια. Άρα έχουμε εξελίξει μπροστά μα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Να σημειώσουμε πω ο νέο νόμο πλαίσιο για τα ΑΕΤΕΗ που θα έρθει προ συζήτηση στη Βουλή τον Μάρτιο φέρνει επαναστατικέ αλλαγέ στο σύστημα χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων. Τα πανεπιστήμια θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα κονδύλια για τα λειτουργικά του έξοδα και την ανάπτυξη των υποδομών, αλλά θα πάψουν να χρηματοδοτούνται για τη φοιτητική ημέριμνα και τα συγγράμματα στο σύνολό του. Αυτό το κομμάτι περνάει απευθεία στα χέρια των φοιτητών που θα έχουν από την αρχή μέχρι και το τέλο των διδάκτρων ή το κουπόνι του φοιτητή. Η κάρτα διδάκτρων θα ισοματώνει τι δαπάνε, δηλαδή ισοδυναμεί με το χρηματικό ποσό κάλυψη των οικονομικών απαιτήσεων του φοιτητή κατά έτο, με αποτέλεσμα οι φοιτητέ να χειρίζονται απευθεία τα οικονομικά του, αντί να δίνει το κράτο στα πανεπιστήμια την κρατική χρηματοδότηση.